εκπροσωπώ τον Πολιτιστικό Σύλλογο Μπουμπουλίνα, Νέας Κρίνης Καλαμαριάς, όπου μαζί με άλλους φορείς και σωματεία το προηγούμενο διάστημα πήραμε σημαντικές αγωνιστικές πρωτοβουλίες για να αποτρέψουμε τη σχεδιασμένη ιδιωτικοποίηση, τσιμεντοποίηση όλου του παραλιακού μετόπου. Η Καλαμαριά, με 6 χιλιόμετρα παραλίας, δεν της ανήκει ούτε ένα μέτρο. Ένα παραλιακό μέτωπο υποβαθμισμένο με νόμιμες μέσα σε εισαγωγικά και παράνομες καταλήψεις. Ιδιωτικά συμφέροντα που έχουν καταπατήσει τον Αιγιαλό και την παραλία για το κέρδος. Βλέπεις παντού φράχτες, μπάρες, κλειδαριές κλπ. Που εμποδίζουν την ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών. Τα χρόνια των μνημονίων μας προέκυψε και ένας νέος ιδιοκτήτης στη Μαρίνα Καλαμαριά στο Ταϊπέδ. Ένας ξενόφερτος μηχανισμός που ξεπουλάει τη δημόσια περιουσία, ακόμα και τους ελεύθερους χώρους που ζούμε για να ξεπληρώσουμε, λένε, ένα δημόσιο χρέος που δεν δημιούργησε ο λαός. Το Ταϊπέδ, η κυβέρνηση της δεξιάς, προχώρησε το προηγούμενο διάστημα σε διεθνή διαγωνισμό, βγάζοντας το σφυρί τη Μαρίνα Καλαμαριάς, αλλά και το χερσαίο χώρο της 78 στρεμάτων πάνω στην παραλία. Τα σχέδιά τους δεν αλλάζουν, αλλά μόνο οι τακτικές τους, οι προθέσεις τους ξεκάθαρες, να ιδιωτικοποιήσουν το χερσαίο χώρο της Μαρίνας, να χτιστούν έως και 18.000 μέτρα κατασκευές και μάλιστα ιδιωτικές βίλες, πολυτελείας, ξενοδοχείο, συνεδριακό κέντρο, σούπερ μάρκετ, καταστήματα εστίασης πάνω στην παραλία, μέσα στον ιστό της πόλης των 120.000 κατοίκων, μιας πόλης πυκνοδομημένης, πυκνοκατοικημένης. Εκεί που ο χερσαίος χώρος της Μαρίνας λειτουργεί ακόμα και σήμερα ως πάρκο, που σε κανονικές συνθήκες τον επισκέπτονται καθημερινά εκατοντάδες πολίτες και με τα παιδιά τους, βρίσκοντας μια διέξοδο αναψυχής, θέλουν να τον μετατρέψουν σε ιδιωτικά οικόπεδα, να τον μπαζώσουν, δημιουργώντας αποκλεισμό στην πρόσβαση των πολιτών στην παραλία Καλαμαριάς. Ακόμη, τα εγκληματικά σχέδιά τους προβλέπουν να παραχωρηθούν ως πρίκα στον επενδυτή το Ρεμέτζο, το καφενείο του Ψαρά, αυτά τα δύο κτίρια που έχουν παραχωρηθεί στη δημοτική επιχείρηση Καλαμαριάς και μέχρι τώρα στηρίζουν τη λειτουργία της και απασχολεί εποχιακά 50 εργαζόμενους που προσλαμβάνονται με κοινωνικά κριτήρια που, εάν δοθούν στους επενδυτές, θα απειληθεί με κλείσιμο ή συρρήκνωση των δραστηριοτήτων της η δημοτική επιχείρηση Καλαμαριάς. Ακόμη στην πρίκα, στον επενδυτή δίνονται και το κτίριο της Προποντίδας και το λιμάνι των επαγγελματιών ψαράδων. Με την παραχώρηση, η δημόσια γη και ο κοινόχρηστος χαρακτήρας της περνάει σε ιδιωτική χρήση. Διεκδικούμε καμία ιδιωτικοποίηση, ούτε μέτρο από την παραλία, ελεύθερη πρόσβαση για όλους τους πολίτες και να υλοποιηθεί ένα σχέδιο πράσινης ανάπλασης με κρατική χρηματοδότηση για όλο το παραλιακό μέτωπο. Να μην δεχτούμε τη συρρήκνωση του δημόσιου ελεύθερου χώρου που θα έχει ως αποτέλεσμα ακόμα μεγαλύτερη υποβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών. Αυτά όλα τα σχέδια υλοποιούνται δυστυχώς με τη στήριξη του Δημάρχου και της διοίκησης του Δήμου Καλαμαριάς και των παρατάξεων που άνοιξαν με κοινή απόφασή τους το δρόμο για την ιδιωτικοποίηση της Μαρίνας και του χερσαίου χώρου, δίνοντας φτερά στην κυβέρνηση στο ΑΕΠΕΔ και στα επιχειρηματικά συμφέροντα. Μετά όμως από επίμονες αγώνες στην Καλαμαριά αναδιπλώθηκαν ο Δήμαρχος και οι δημοτικές παρατάξεις που στηρίζουν αυτά τα σχέδια, προχώρησαν σε προσφυγή στο ΣΤΕ ως προς τη διαδικασία της παραχώρησης και προσωρινά την έχουν παγώσει, χωρίς όμως να παίρνουν πίσω τη συνένεσή τους ως προς την ιδιωτικοποίηση της Μαρίνας και του χερσαίου χώρου. Γι' αυτό επαγρύπνηση, κανένας εφησυχασμός, δεν έχουν εγκαταλείψει τα σχέδιά τους. Θα τα επαναφέρουν. Ένας άλλος ελεύθερος χώρος για την Καλαμαριά είναι ο χώρος των πρώην καπναποθηκών. Ο χώρος αυτός είναι 27 στρέμματα στη Νέα Κρίνη και από το 2008, με πρωτοβουλία μελών της Δημοτικής Παράταξης Λαϊκής Συσπήρωσης Καλαμαριάς, προχωρήσαμε στη δημιουργία Επιτροπής Διεκδίκησης του Χώρου και με τη συμμετοχή ενεργών πολιτών δόθηκαν αγώνες, έγινε συλλογή χιλιάδων υπογραφών σε κοινό ψήφισμα διεκδίκησης του χώρου ως πάρκου αναβαθμισμένο με ελεύθερη πρόσβαση για όλους και τη διάσωσή του από τα νύχια των εκπροσώπων της Μονής Βατοπεδίου. Ο ελεύθερος χώρος των πρώην καπναποθηκών ήταν ένα από τα θύματα του σκανδάλου Βατοπεδίου, όπου οι παπάδες, διεφθαρμένοι πολιτικοί και το σύστημα διαπλοκής στη χώρα προσπάθησαν να αρπάξουν 10 ολόκληρα στρέμματα από το χώρο των πρώην καπναποθηκών. Μετά όμως από πλήθος δικαστικών αποφάσεων αποδείχθηκε η απάτη με την τελευταία καταδικαστική απόφαση πέρσι από τον Άριο Πάγο σε βάρος των εκπροσώπων της Μονής Βατοπεδίου, που αποφάθηκε ότι δεν τους ανήκει η λίμνη Βιστονίδα,
Άρα όλες οι ανταλλάξιμες αρπαγές 250 οικοπαίδων σε όλη την επικράτεια ξαναγυρίζουν στο δημόσιο και τα 10 στρέμματα των καπνοποδικών που είχαν αρπάξει αυθαίρετα. Τα τελευταία χρόνια ο σύλλογός μας έχει προχωρήσει σε πλήθος αγωνιστικών πρωτοβουλειών και δράσεων μαζί με άλλους συλλόγους της πόλης. Διεκδικούμε ο χώρος των πρώην καπνοποδικών να περάσει ολόκληρο στην ιδιοκτησία του Δήμου, να αξιοποιηθεί ως πάρκο με κρατική χρηματοδότηση, με ελεύθερη πρόσβαση για όλους τους πολίτες, να γίνει χώρος αναψυχής, αθλητισμού και πολιτισμού και ως χώρος για ανέγερση νέου σχολείου και τις τοπικές ανάγκες της κοινωνίας, όπως ορίζει το Γενικό Πολιτικό Σχέδιο. Σας ευχαριστώ.